Με τις καταθέσεις των δύο αδελφών του κατηγορουμένου και του μικρότερου γιού του, συνεχίστηκε σήμερα στο Μικτόρκο το Δικαστήριο Χανίων η ακροματική διαδικασία για την υπόθεση δολοφονίας της 56χρονης, την οποία κατέσφαξε ο 61 ετών σύζυγός της τον Ιούλιο του 2022 στο χωριό Άνω Μαλάκι, Ρεθύμνου. Ο γιος της άτυχης γυναίκας υποστήριξε ότι η μητέρα του είχε πει ότι θα φύγει, χωρίς όμως να του δώσει εξηγήσεις για τους λόγους που την οδηγούσαν σε αυτή την απόφαση. «Εγώ της είπα, τι δεν αντέχεις μάνα, αν φύγεις δεν θα ξαναδείς κανέναν μας. Είχε φύγει 3 μέρες, την είχε διώξει ο πατέρας μου τον Μάιο. Ο πατέρας μου ήταν πολύ πεσμένος, ήθελε να γυρίσει πίσω. Όταν ξαναγύρισε της είπα, μάνα πες μου, τι πρόβλημα έχεις και έφυγες, ένα λόγο πες μου. Άρχισε να κλαίει και δεν μου έλεγε». Ο νεαρός στην κατάθεσή του ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου υποστήριξε ότι τόσο το θύμα όσο και ο κατηγορούμενος ήταν καλοί γονείς. Η συμπεριφορά της ως μητέρα και στο σπίτι ήταν άψογη. Ο πατέρας μου πολύ καλός πατέρας. Δεν προλάβαμε να σώσουμε τη μητέρα μας. Είμαστε όμως εδώ για να πούμε την αλήθεια, να στηρίξουμε την αλήθεια και αν αυτή η αλήθεια είναι η αιτία να σωθεί μια οποιαδήποτε άλλη γυναίκα, αυτό θα είναι ένα όφελος για την ψυχή της μητέρας μας, για τις ψυχές τόσο αθώων γυναικών που έχουν χαθεί άδικα, αλλά και ένα όφελος για αυτή την κοινωνία. Νωρίτερα κατέθεσαν τα αδέλφια του κατηγορουμένου που αρχικά αναφέρθηκαν στα γεγονότα εκείνης της ημέρας του Ιουλίου του 2022. «Ήμασταν σε ένα μνημόσυνο με την οικογένειά μου και μας πήρε ο αδελφός μου ο άλλος να πάμε στη φάρμα στους Αρμένους γιατί είχε γίνει κάτι. Πήγαμε και βρήκα εκεί τον αδελφό μου. Μου είπε ότι έσφαξε τη γυναίκα του. Ήταν χαμένος, δεν καταλάβαινες τι έλεγε. Τον πήρα και τον πήγα στην αστυνομία». Ο ίδιος είπε ότι ο κατηγορούμενος ήταν μελαγχολικός εκείνο τον καιρό, αλλά ότι δεν μιλούσε για τη σχέση του με το θύμα. «Το τι έγινε δεν το ξέρω, μόνο αυτός και ο Θεός το ξέρει. Όσο για αυτά που λένε ότι την κακοποιούσε, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Πιστεύω ότι είναι όλα ψέματα πως την κακομεταχειρίζονταν». Την περασμένη Δευτέρα, πρώτη μέρα της δίκης, η κόρη της 56χρονης στην κατάθεσή της εμφανίστηκε πεπισμένη πως το έγκλημα ήταν προμελετημένο και ζήτησε την καταδίκη του κατηγορουμένου. «Σήμερα η μητέρα μας αγωνίζεται για τη δικαίωσή της. Και έχει στο πλευρό της τα παιδιά της, την οικογένειά της και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Οι δικαστικές αρχές έχουν πρωτίστως θεσμική ευθύνη, αλλά και ηθική ευθύνη απέναντι σε όλους μας, να δικάσουν με τη μεγαλύτερη ποινή χωρίς αναγνώριση κανενός ελαφρυντικού του δολοφόνου της μητέρας μας». Η δίκη συνεχίστηκε με καταθέσεις μαρτύρων.